Θα πάω σε έναν από τους πρώτους που βγήκε στα κάγκελα από Δήμους, ερευνητής φιλοσοφίας στο Όσλο, και από τους ανθρώπους που το πήγε, πώς το έλεγε η Μισελ, αίμα το θέμα. Τον κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σαχίνη από το Όσλο. Τελευταία όλο και πιο συχνά το Όσλο φαίνεται χρειάζεται στην Αθήνα. Καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ για μια καταπληκτική συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τη Ζήλεψα, του Μαυροβουνίου, η οποία θα τη δούμε μετά ένα ψήγμα, γιατί ασχολείστε με τα ελληνοτουρκικά. Εγώ κατάλαβα ότι μας είπε ξυπνάτε, διότι με τον τρόπο του το είπε, του το βγάλατε όμως, ξυπνάτε διότι η Τουρκία είναι σε όλα τα Βαλκάνια. Καθίστε στα αυγά σας. Λοιπόν, ακριβώς. Για να έρθω σε αυτό, είστε ικανοποιημένος από την τροπή που έχουν πάρει τα γεγονότα και πώς τα αποπληθωρίζετε εσείς, διότι έρευνα έγινε από ποιον δεν ξέρουμε, εσωτερική, πρόσωπα φύγαν, η ευρωβουλευτής δεν θα ξανά είναι υποψήφια και καθαρίσαμε. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, εμένα μου είναι σαφές, ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή, αλλά τώρα με τεκμήρια πλέον, είναι σαφές ότι εδώ βρισκόμαστε ενώπιον πολύ μεγάλου ζητήματος, πολύ μεγαλύτερου από αυτό το οποίο τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιτρέπουν να φανεί στην ελληνική κοινή γνώμη. Και το λέω αυτό καταρχήν διότι έχει υπάρξει όλο αυτό το διάστημα πασαρέλα διαφόρων στελεχών, υποστελεχών, κομματικών κτλ., ακόμη και υπουργών, και κυρία Κεραμέως αρκετές φορές από τα κανάλια έτσι μεγάλης ευέλειας και ενισχυμένα από τη Λίστα Πέτσα. Τα κανάλια αυτά δεν έχουν καλέσει ούτε έναν, να το πω έτσι παθόντα ή βασιπτώσει, ούτε έναν ο οποίος έχει εικόνα διαφορετική από αυτήν που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Και φυσικά στην προσπάθειά τους αυτήν να υπερασπιστούν και την κυβέρνηση και τα στελέχη τα οποία σαφέστατα έχουν ευθύνη. Εγώ θεωρώ και η κυρία Κεραμέως έχει ευθύνη και θα σας εξηγήσω γιατί. Αναγκάζονται φυσικά λόγω της υπερέκθεσης να προβαίνουν, όπως είπατε πολύ σωστά, σε αντιφάσεις, οι οποίες είναι και αντιφάσεις που αγγίζουν και τα όρια της γελοιότητας και της προσωπικής αξιοπρέπειας. Και έτσι αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 10 ημέρες στα μάτια μας μπροστά, μια σαφής εικόνα ενός κυβερνώντος κόμματος δύο ταχυτήτων ή αν θέλετε δύο ποιοτήτων, όπου η μεν χαμηλή του βάση στελεχών, όπου είναι άνθρωποι σαν τον κύριο Θεοδωρόπουλο που μας κούναγε το δάχτυλο από την πρώτη στιγμή, ο οποίος φυσικά έσπευσε να το πράξει αυτό διότι ήξερε πόσο λερωμένη έχει τη φωλιά του. Άνθρωποι τέτοιοι αυτών οι οποίοι εμφανίζουν βιογραφικά δήθεν διαμφισμένα με διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι αστιότητες φυσικά. Ο Γενικός Γραμματέας από Δήμο Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόσωπο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτός ο κύριος, ο νεαρός, σε πάση περιπτώσει. Εγώ τον λέω πρωθυπουργικό ταχυροκροτητή κιόλας από το βίντεο το σχετικό και την θέρμη με την οποία χειροκροτούσε ο πρωθυπουργό. Και εδώ τίθεται παρεμπιπτόντως και η παράμετρος ακόμη και της ευθύνης του γραφείου του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Διότι δεν μπορεί να ανανεώνει στη θητεία αυτού του ανθρώπου στις 27 Φεβρουαρίου ο ίδιος να το αναρτά με δάφνες και κομποριμοσύνες, να το συγχαίρει όλη η στρατιά η κομματική του κόμματός του και μετά από 4 μέρες να συμβαίνει. Να αποδεικνύεται ότι συνέβη κάτι στο μεσοδιάστημα, λίγο πριν, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει ευθύνη η υπηρεσιακή υπουργός, όπου στην ουσία καταραίει όλη η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού. Και λες καλά, οι άνθρωποι που δίνουν στον πρωθυπουργό τα χαρτάκια και λένε αυτό θα το βάλεις εκεί, γιατί μην τρελαθούμε, δεν τα κάνει ο κ. Μητσοτάκης αυτά. Το κόμμα είναι σύστημα, ένα κομματικό σύστημα. Και ο πρωθυπουργός εμπιστεύεται τους στενούς συνεργάτες και λέει: Οκ, προχώρα το. Λοιπόν, οι άνθρωποι που εισηγήθηκαν το συγκεκριμένο κύριο, όπως και πάρα πολλούς άλλους κυρίους, όπως και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη, έχουν τεράστια ευθύνη και φυσικά και ο Πρωθυπουργός που τους εμπιστεύεται. Επιστρέφω λοιπόν πίσω και λέω: η μία ποιότητα των ανθρώπων στη Νέα Δημοκρατία, και δεν έχω καμία κομματική ταμπέλα ή είναι ενδιαφέρον, τα ίδια μπορώ να πω και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το πώς καπηλεύονται κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Καριστιανού, αυτή την εκπληκτική γυναίκα και μάνα. Άλλο θέμα αυτό. Είμαστε τώρα στο Mail Gate και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αυτή λοιπόν την ποιότητα των ανθρώπων, των στελεχών του κόμματος, που είναι ανθυποαξιωματούχοι, και έχουμε και την ελίτ, οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι σε μεγάλα πανεπιστήμια, όπως μου έλεγε η πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ προ 2 εβδομάδων από την Ιαπωνία, ότι έχει τελειώσει στο Cambridge, γιατί της είπα κάτι και φύχτηκε. Και αυτή η ελίτ λοιπόν, η σπουδαγμένη με τις περγαμηνές, φροντίζει στο επίπεδο των μεγάλων μπαζαριών και των πολλών δισεκατομμυρίων και των πολλών συμφερόντων των γεωπολιτικών να σέρνει την Ελλάδα
σε σφαγείο στα ελληνοτουρκικά. Οι μικρομαγαζάτορες, οι πρεζέ, μπορεί να το πω έτσι, φροντίζουν τα πιάτσικα. Δηλαδή να διαραίουν λίστες αποδήμων, να φεύγουν τα στοιχεία μας και πολύ σωστά είπατε να μην ξέρουμε ποιος έχει πάρει τι, διότι ξέρετε κύριε Σαχίνη, δεν είναι και εδώ μεγάλη σκέψη να φανταστούμε ότι αυτή η λίστα έχει πάει σε όλους τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η κυρία Σημακοπούλου, επιπερβάλλοντας ζήλο, την πάτησε πρώτη. Εγώ είμαι βέβαιος ότι όλοι την έχουν πάρει αυτή τη λίστα. Και εδώ έρχεται και η ευθύνη και της Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, η οποία βγήκε την τέταρτη ημέρα, ύστερα από τρεις και πλέον μέρες σιωπής, που ψαχνόντουσαν να δουν τι έγινε και πώς θα το διαχειριστούν, και με στόφο και πομπόδες ύφος είπε ότι δεν διακινούνται στοιχεία παντελούς ή ουδήποτε μάλλον είδους από το Υπουργείο προς κανέναν. Βγαίνει προχθές και λέει αυτός είναι ο υπαίτιος, έφυγαν από μας, καρατομήσαμε και τον Γενικό Γραμματέα. Οπότε η κυρία Κεραμέως έχει πολιτική ευθύνη τεράστια, είτε αυτό συνέβη εν αγνία τους, που μπορώ να το δεχθώ, ένα τεράστιο Υπουργείο, ή μπορεί να το γνώρισε και να εκτίμησε εσφαλμένα ότι αυτό το πράγμα θα περάσει έτσι. Αυτή είναι η δικιά μου εικόνα από το Όσλο της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από 5 χρόνια, και εδώ είναι η Ρόδος και το πείδημα, όποιος θέλει να διαψεύσει ή να συμφωνήσει. Μισό λεπτό, υπάρχει ένα ερώτημα. Συγγνώμη. Πολλοί απόδημοι ήδη προσφεύγουν στις αγωγές. Θα το κάνετε κι εσείς? Έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία και δεν θέλω να πω σε αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Όχι, το ρώτησα έτσι. Προσφύγω στο δημόσιο. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να επιβαρύνω το δημόσιο. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Πάω στο ζουμί. Η κυρία Υπουργός, καταρχάς, λέει ότι ό,τι συνέβη, συνέβη για από τις λίστες των εθνικών εκλογών των αποδήμων, στην οποία είχατε εγγραφτεί κι εσείς, κατά συνέπεια αφορά την υπηρεσιακή υπουργό. Ναι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα email παραδόθηκαν, δεν διέρευσαν. Παραδόθηκαν από τον κομματικό υπεύθυνο στη Μισέλα Σημακοπούλου Φλεβάρι του 24. Πώς θα γίνει εδώ? Δύο. Λέει το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ένα κόμμα, εν προκειμένου το κυβερνών κόμμα, έχει στα χέρια του προσωπικά δεδομένα και δεν τρέχει κάστανο. Το ομολογεί το Υπουργείο, το ομολογεί το ίδιο το κόμμα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έτσι. Κύριε Σαχίνη, να πούμε για το πρώτο στοιχείο που αναφέρεται, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι από προσανατολισμός της κοινής γνώμης, και αυτό κυρία Κεραμέως ως έμπειρη πολιτικός θα έπρεπε να μην το τολμήσει. Φαίνεται ότι και αυτή την πάτησε και θα φανεί και ακόμη περισσότερες επόμενες μέρες, διότι όταν έχεις εκλεγεί κυβέρνηση, ένα κόμμα, από το 2019 και κυβερνάς, όλοι όσοι έχουμε μια ηλικία και γνωρίζουμε από τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, ξέρουμε πώς τα κόμματα αντικαθιστούν στον κρατικό μηχανισμό τους προηγούμενους και βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Σε μεγάλο βαθμό, διότι πλέον Πασό και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει ένας αχταρμάς. Αλλά σε νευραλγικές θέσεις μιλώ. Άρα λοιπόν, το να μας λέει υπουργός ότι αυτό έγινε επί της υπηρεσιακής υπουργού και να βάζει στο κάδρο και μια ταλέπορη γυναίκα που τη βάλανε υπηρεσιακή υπουργό εκεί, είναι τουλάχιστον ανεδές, για να μην πω και σχρό, διότι όλος ο μηχανισμός, ο κρατικός, και στις θέσεις παρέμεινε Νέα Δημοκρατία. Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αποπέμφθηκε προχθές, είναι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, κριτικός από το Ηράκλειο, 17 χρόνια δήμαρχος Δάφνης και Ημιτού, από τους μακροβιότερους δημάρχους δεξιούς, ο οποίος έχοντας αποτύχει να εκλεγεί βουλευτής στην Β' Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, στον τομέα Β, τοποθετεί και ο Γενικός Γραμματέας. Ας αφήσουν λοιπόν αυτές τις, να μην πω τι, πρακτικές και τεχνάσματα, και εννοώ η κυρία Κεραμέως, και ας σταθεί στο ύψος της με την τιμιότητα και την ανδρεία που μια γυναίκα σαν αυτή πρέπει να έχει, και να σταματήσει να διαβάλει υπηρεσιακούς υπουργούς. Είναι δουλειά της Νέας Δημοκρατίας, του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, και δεν έχει σημασία εάν αυτά δόθηκαν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ή Φλεβάρι. Τώρα, ως προς το δεύτερο που λέτε, είναι προφανέστατα τεκμήριο της αβελτηρίας αλλά και της ζημιάς που έχει γίνει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα με τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν μοιραστεί αφιδώς σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ελέγχονται τέτοιες καταστάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν αντιδράει μπροστά σε αυτό το συγκλονιστικό που λέτε, ότι έχουμε ένα κόμμα το οποίο διαχειρίζεται ένα κράτος
σαν το κράτος να είναι προέκταση αυτού του κόμματος, και όποιος βγει και καταγγείλει τα δικαιώματά του, βγαίνει ο κομματικός μηχανισμός. Να σας πω παρεμπιπτόντως κάτι που δεν το γνωρίζετε ίσως. Στη Νέα Δημοκρατία, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, εμέσως και αμέσως απασχολούνται αυτή τη στιγμή 2.350 άνθρωποι. Οι πρεσβείες και τα προξενία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο είναι 1.350, αν δεν κάνω λάθος. Από αυτό καταλαβαίνετε σε τι μπροστά βρισκόμαστε. Κύριε Παύλο, με συγχωρείτε, αλλά εδώ έχει γίνει μία έρευνα από την εσωτερική, δεν ξέρουμε από ποιον. Έχει γίνει μία έρευνα, ούτε ξέρουμε το πόρισμά της. Από την οποία έρευνα έχει αποπενθεί ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα συνεργάτης του που δεν ξέρουμε ποιος είναι, που φαίνεται να παρέδωσε τα δεδομένα. Αυτό είναι το αφήγημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, τα κάναμε μεταξύ μας εσωτερικά, το καθαρίσαμε και τελειώσαμε. Είναι έτσι. Εδώ είναι προσωπικά δεδομένα πολιτών, δικά σας, δικά μου, του καθενός, που έχουν υποτίθεται τη διασφάλιση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ήδη εδώ υπάρχει κόσμος που μου λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ και Μάρτιο έλαβα email στο mail που έχω δώσει για την επιστολική ψήφο. Πώς παίρνουν να το αποσυνδέουν, πώς είναι σίγουροι, το έχουν ψάξει, πώς είναι σίγουροι. Εδώ υπάρχει ένα νέο στοιχείο. Ακούστε λίγο, δήμα, ακούστε λίγο, λέτε, ακούστε λίγο επιπλέον. Και πώς δηλαδή να εμπιστευτείς ένα Υπουργείο Εσωτερικών που παραδέχεται ότι από τα δικά του γραφεία διέρευσαν τα email. Από πού και ως πού να το εμπιστευτείς δηλαδή. Είναι απολύτως εύλογο. Εξάλλου σας είπα στην προηγούμενη επικοινωνία μας ότι εγώ δεν πρόκειται να σαφέστατα να χρησιμοποιήσω την επιστολική ψήφο. Και νομίζω όχι μόνο οι παθόντες, να το πω έτσι, αλλά και ο πας νοήμων πολίτης δεν θα το πράξει. Αλλά πίσω σε αυτό που λέτε είναι δύο σημαντικά. Ένα που θυμήθηκα τώρα πρέπει να σας πω. Είχε βγάλει το Βήμα πριν από λίγες μέρες έναν αριθμό για 40.000 email τα οποία διέρευσαν. Αν αυτός ο αριθμός αληθεύει, κύριε Σαχίνη, εδώ έχουμε το ευτράπελο ότι σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι μέχρι προχθές εγγεγραμμένοι στην επιστολική ψήφο. Γιατί όσοι ψηφίσαμε, μάλλον όσοι ήμασταν εγγεγραμμένοι στους περσινούς εθνικούς καταλόγους του εξωτερικού, δεν ξεπερνούσαμε τις 22.000. Ψηφίσαμε μάλιστα γύρω στις 16.500. Τα στατιστικά είναι στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα, αν το 40 ισχύει, πιθανολογώ με πολύ μεγάλη πιθανότητα, 90%, ότι σε αυτόν τον αριθμό είναι και όλοι οι μέχρι τώρα εγγεγραμμένοι στην επιστολική ψήφο. Και αυτό ερμηνεύει και την περίπτωση που μου αναφέρατε ότι ενεγράφει ο άνθρωπος για την επιστολική ψήφο. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, το δεύτερο που επισημάνατε και έχει να κάνει με την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει το θέμα είναι επίσης, έχει δύο λόγους κατά με. Ο ένας είναι διότι βλέπουν οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μεγάλη πτώση το κυβερνών κόμμα, και αν αφήναν αυτό το πράγμα να εξελιχθεί, που θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν το ελέγχουν ακόμα, οι απώλειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες. Και άρα αποφάσισε το Μαξίμου με αυτόν τον τρόπο, με τις τρεις καρατομήσεις και με την κυρία Σημακοπούλου, να προσπαθήσει να δώσει ένα τέλος για να ανακόψει τις απώλειες. Ο δεύτερος λόγος που προβλήθηκε τόσο πολύ, έτσι αν θέλετε, η αντίδραση κυβερνητική, είναι ότι με τον εσωτερικό έλεγχο αυτών προσπαθούν να προλάβουν τυχόν πορίσματα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Συγγνώμη, στο βαθμό που είναι ανεξάρτητη. Ναι, ναι, στο βαθμό που είναι ανεξάρτητη. Καλά το λέτε. Αλλά εσωτερικός έλεγχος από ποιον, πώς και τι λέει το πόρισμά του. Δεν θα έπρεπε. Εσείς δεν το έχετε απέτηση ως Έλληνας που τα στοιχεία σας κυκλοφόρησαν έτσι. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, θα βγω εγώ από όποια θέση και αν είμαι και σας λέω εντάξει, έκλεισε, έκανα ένα εσωτερικό έλεγχο. Τι είναι, προσωπική μου διευθέτηση είναι, τα στοιχεία σας. Διότι εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, και σας το έστειλα αυτό. Το mail του ανθρώπου, ο οποίος είναι νομικός στην Κολονία και μάλιστα επί των προσωπικών δεδομένων, θέτει το πρώτο ερώτημα. Μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από αυτό το φιάσκο να διαβεβαιώσει τα δεδομένα των Ελλήνων πολιτών που διαχειρίζεται είναι ασφαλή όταν κατέληξαν σε κομματικά γραφεία?
Σαφέστατα και όχι. Σαφέστατα και όχι. Αυτό είναι μία ήττα και είναι και μία άδικη ήττα, αν θέλετε, του κράτους. Και λέω είναι άδικη, διότι δεν είναι οι δομές του κράτους οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα. Είναι η κατάχρησή τους, είναι ο βιασμός των κρατικών δομών από τροκτικά κομμάτων. Κόμματος, εν προκειμένου της Δημοκρατίας, γιατί και δεν είναι και μόνο Νέα Δημοκρατία, έτσι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, κύριος Σκέρτσος, άμα δείτε την πολιτεία του, έχει περάσει από όλο το Πασόκ. Ξεκίνησε από το Χρυσοχοίδη. Οπότε, ας έχουν οι ακροατές σας την υπόψη. Όταν λέμε Νέα Δημοκρατία, εννοούμε την παρούσα συγκυρία συμφερόντων που μαζεύει η ομπρέλα αυτή, όλους αυτούς που συντάσσονται με κάποια συμφέροντα. Άρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι. Ναι, εντάξει κύριε Παύλο, αλλά από το 19 και μετά πολύ έτσι αδυναμία στα προσωπικά δεδομένα βλέπω. Με συγχωρείτε. Για να τα λέμε όλα. Υπάρχει και το περιστατικό με τα 1,5 εκατομμύριο εγγραφές επί Υπουργείας της κυρίας Κεραμέως του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Και εκεί είχαμε διαρροή. Άρα επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως εγώ αν είμαι ικανοποιημένος. Εγώ για να είμαι ικανοποιημένος περιμένω να βγει η Υπουργός Εσωτερικών να πει μέα κούλπα, δεν με ενδιαφέρει αν θα παραιτηθεί ή όχι, αλλά τη θέλω να τη δω μια φορά να είναι ειλικρινής. Διότι δεν έχει πει μόνο η κυρία Σημακοπούλου ψέματα τα οποία τα πλήρωσε. Έχει ψευστεί και η κυρία Κεραμέως. Και ας μην παίζουν με την νοημοσύνη μας, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να παίζουν με την νοημοσύνη των ψηφοφόρων τους και των ελαδιτών που μπορεί να τους πετάνε μερικά μεροκαματάκια και μερικά ρουσφέτια. Αλλά με εμάς δεν θα παίζουν. Κοιτάξτε, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, επαναλαμβάνω, ειδικός είναι επί του θέματος, λέει: ναι, ναι. Εφόσον από την Παρασκευή τουλάχιστον είναι σαφές ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την νομοθεσία και την ευρωπαϊκή, θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα σε 72 ώρες να καταθέσει δήλωση του συμβάντος που έλαβε χώρα. Και να ενημερώσει εσάς όλους οστιγόμενα πρόσωπα. Περίμενα, κύριε Σαχίνη, ο λόγος που δεν έγινε αυτό είναι ότι δεν περίμεναν ότι αυτό το πράγμα θα πάρει τέτοια έκθεση. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν να λένε ότι αυτό προκλήθηκε για λόγους αντιπολιτευτικούς. Ακούω δηλαδή και γελάω από δήθεν λέει Σιριζέος κτλ. Δεν έχουν ακόμη η αλαζονία και η έπαρση αυτού του συστήματος εξουσίας είναι τέτοια που όσο απλοϊκό και αν σας ακούγεται δεν έχει αποστερήσει από αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα ρεαλιστικής θεώρησης και αντίληψης κάποιων καταστάσεων. Και εδώ έχουμε μια πολύ ρεαλιστική κατάσταση κατάφορης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, υπάρξεως νομοθεσίας και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να το καλύψουν. Ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης αυτή την ώρα στο Sky, ο κύριος Κυρανάκης, λέει απλά: έχει γίνει φάουλ με τα email της Ασημακοπούλου. Σοβαρά τώρα μιλάμε. Θέλω να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε, μιας και τον αναφέρετε. Τον Κώστα του Κυρανάκη, εγώ τον θυμάμαι μικρό παιδάκι στις Βρυξέλλες όταν ήμουν στο έκανα Εράσμους. Ερχόταν στο ψαλτήρι δίπλα μου και ψέλαμε. Τον ξέρω λοιπόν από τα γενοφάσκια του. Και ας αφήσω Κωστής αυτές τις ανοησίες τώρα. Όπως και έκανε την ανοησία με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Ας τις αφήσει. Εγώ τον συνεχάρη και τον είπα δημόσια προχώρα όταν διάφοροι το χτυπούσανε γιατί ήλπιζα σε μια νέα φωνή, αλλά Κωστάκη, ας το παιδάκι μου. Άρα για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, κύριε Παύλο, δεν είστε ικανοποιημένος. Μπορεί να έχει πάρει μια ροπή γεγονότων η ιστορία, αλλά δεν είστε ικανοποιημένος από την εις βάθος εξέλιξη. Δεν υπάρχει ακόμα εις βάθος εξέλιξη. Υπάρχει εις βάθος, πώς να το πω, αναστοχασμός στο κυβερνητικό επιτελείο για το πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει η αίσθηση, η συνείδηση του mea culpa. Και αν ήταν μόνο αυτό, γιατί εντάξει είμαι άνθρωπος αρκετά ανεκτικός, θα μπορούσα να πω έγινε ένα λάθος και τα λοιπά. Αυτό που λένε δηλαδή τώρα για το δικό τους όφελος τα στελέχη της κυβέρνησης ότι έγινε φάουλ. Αλλά εδώ, επειδή εγώ βλέπω όλη την εικόνα τα τελευταία 3 χρόνια και κυρίως από τα Τέμπη και μετά και το πώς ο τότε Υπουργός Επικρατείας προσπάθησε να το καλύψει με ψεύδι, αν θέλετε με ψεύδι χειρότερα για τις κυρίες Κεραμέως όταν μιλούσε για «Μα αυτό είναι τοπικός σταθμός τηλεδιοίκησης και όλα αυτά τα ευτράπελα». Αυτό που με ανησυχεί
και δεν μπορώ να ικανοποιηθώ με οποιαδήποτε αντίδραση, είναι ότι έχουμε μία ομάδα ανθρώπων αδίστακτη ως προς το ποιο ψέμα θα μεταχειριστούν κάθε φορά, η οποία αυτή τη στιγμή έχει τα χέρια της στις τύχες του ελληνικού λαού και του κράτους. Και άρα στα μεγάλα ζητήματα, αν εδώ έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, θεωρώ ότι είμαστε μπροστά σε πολύ δύσκολες στιγμές. Θέλω να σας διαβάσω και ένα τελευταίο μήνυμα από Δήμου. Λέει εδώ, η διαρροή στοιχείων, πέστε στον κύριο Παύλο, κατά τη γνώμη μου, ήταν σε real time και να τα αφήσουν τα παιχνίδια. Το μήνυμα της Μισελ ερχόταν εντός δευτερολέπτων μετά την εγγραφή κάποιου όπως εγώ ως από Δήμου και για την επιστολική. Αυτό γινόταν μέχρι και την παραμονή της δημοσιοποίησης του σκανδάλου. Μήπως λοιπόν υπήρχε λύση συμφωνία συνεργασίας με τον όποιον παρέχει υπηρεσίες data processing? Α, ναι, αυτές συνήθως γίνονται σε επίπεδο κορυφής. Να το έχετε κατά νου, λέει, δεν είναι απλό το θέμα. Είναι πολύ βαρύτερο από ό,τι φαντάζονται ορισμένοι. Έχει δίκιο απόλυτο. Και εγώ δεν μπορώ τώρα σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική να λέω και όλους τους λόγους κάθε πράγματος που σκέφτομαι. Αλλά εν προκειμένου και με αφορμή αυτό, είναι ένας από τους λόγους που εμένα δεν με πείθει η δήλωση της κυρίας Κεραμέως ότι αυτά γίνονται στην υπηρεσιακή. Θεωρώ ότι ψεύδεται εκεί. Θεωρώ ότι αυτά έχουν γίνει προλίγων ημερών, διότι όπως όλοι οι Έλληνες είμαστε τη τελευταία στιγμή και οι Ολυμπιακοί αγώνες τρέχαμε μέχρι τελευταία στιγμή να ετοιμαστούμε για να ξεκινήσουμε τρεις μήνες πριν, έτσι τώρα και αυτοί οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μην ξεχνάτε, η κυρία Σημακοπούλου 5 χρόνια δεν μας έστειλε τίποτα. Σας το είπα και την άλλη φορά. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα αξιοσημείωτο για το οποίο άξιζε, έκρινε ίδια να ενημερωθούν οι τυχόν ψηφοφόροι της. Άρα είναι τελευταία δουλειά, τελευταία στιγμής δουλειά, τα πατσουλιά, και οι λίστες αυτές έχουν φύγει, τι να σας πω, μπορεί και 2 εβδομάδες πριν την αποστολή του email. Πάντως το χειρότερο, το χειρότερο θεσμικά για μένα, κύριε Παύλο, το λέω για μένα, δεν ξέρω για εσάς, είναι ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών στα εγγραφεία, στους υπολογιστές ενός κόμματος, του όποιου κόμματος, η διαχείριση προσωπικών δεδομένων που έχουν δοθεί με κανόνες ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο. Να το ομολογεί. Δεν είναι ότι δεν το. Οι ίδιοι το είπαν. Γι' αυτό και αποπέμψαν το Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού του κόμματος. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Και σήμερα είναι Τρίτη και δεν κουνιέται φίλο. Δεν τρέχει τίποτα. Εάν είναι έτσι, ο καθένας να στείλει ένα μαγαζί και να παίρνει τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών από εδώ και από εκεί. Κύριε Σαχίνη, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι, να το πούμε έτσι, αν το κράτος με όλα τα υπουργεία είναι σαν το ανθρώπινο σώμα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η λαχοκοκαλιά. Και εγώ μπορώ να σας πω και άλλες προεκτάσεις που υποψιάζομαι ότι μπορεί να συμβαίνουν, να έχουν συμβεί και να μην έχουμε πάρει χαμπάρι. Το Υπουργείο Εσωτερικών, αν τόσο εύκολα διαδίδονται σε στελέχη του για την ομογένεια, γιατί ενδεχομένως να μην έχουν διοχετευτεί και στην πρεσβεία της Τουρκίας στοιχεία για τη μουσουλμανική μειονότητα, για τους ανθρώπους επάνω? Έτσι, πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα, και αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή είναι, μπορεί να μην φαίνεται πόσο καυτό είναι και πόσο οξύ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί επενύχθηκα στην αρχή της εκπομπής, έχετε πάρει μια καταπληκτική συνέντευξη από τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, επ' αφορμή της παρουσίας του στην Αθήνα. Από τις πολύ καλές και τις συνιστώ, αν κουγκλάρουν απλά με το όνομά σας και υπουργός εξωτερικών του Μαυροβουνίου, θα τη βρουν. Είπα, όχι, είναι από τις συνεντεύξεις που ζήλεψα, ο τρόπος, η μαεστρία που είχατε να εκμεύσετε τελικά αυτό που σε απλά ελληνικά θα το πω εγώ, όχι εσείς. Εγώ κατάλαβα ότι ξυπνάτε διότι οι άλλοι τρέχουν με 1000 και στα Βαλκάνια. Και προσέξτε, μόλις χθες, και ενώ είμαστε στα πλαίσια του διαλόγου και της διακήρυξης των Αθηνών και όλα με λιγάλα, αλλά αφήνουμε απ' έξω το Κυπριακό, Ερντογάν το είπε. Το 1974 κάναμε μια κουτουράδα, είπε. Δεν πήραμε όλο τον Νότο να τελειώνουμε με την Κύπρο. Καταλάβατε. Είναι έτσι, κύριε Σαχίνη, και διάβαζα νωρίτερα ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου να διοργανωθούν εκδηλώσεις μνήμης και μπασμήτως αναφοράς στα 50 χρόνια που έχουμε φέτος και της τουρκικής εισβολής και της κατοχής του 38% του νησιού. Και αυτή η πρωτοβουλία έφαγε πόρτα, να το πω έτσι,
στην Αθήνα. Θα φανεί αυτό, νομίζω η Εστία όταν τα αναφέρει αυτά δεν κάνει λάθη και δεν λέει πράγματα ανακριβή, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για τους επόμενους λίγους μήνες. Στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες που ήμουν, την προηγούμενη εβδομάδα, είχα διάφορες επαφές και προκύπτει από όλες αυτές ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι, η λέξη επισπεύδων δεν ενδεχομένως αρκεί πλήρως για να περιγράψει την στόχευσή του, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ώστε μέχρι τον Μάιο που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Άγκυρα ενδεχομένως να έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις Πρεσπών Αιγαίου, προσέξτε, όχι με τρόπο που θα είναι ευκρινής και ξεκάθαρος και θα πυροδοτήσει τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά με τρόπο που έχει ήδη πενιχθεί στους προηγούμενους μήνες η ίδια κυβέρνηση, τα ίδια στελέχη, ότι δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Και ως προς επίρρωση τούτου είχαμε και την επίσκεψη κ. Παπαδοπούλου στην Άγκυρα, όπου τουλάχιστον από πλευράς τουρκικής, γιατί φυσικά η Ελλάδα δεν παραδέχτηκε κάτι τέτοιο, οι Τούρκοι είπαν ότι συζητήθηκαν ζητήματα και Αιγαίου και μειονοτήτων. Θα υπάρξουν πολλαπλές ακόμη συναντήσεις εργασίας στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης με την τουρκική, ώστε να ετοιμαστούν σειρά συμφωνιών, τις οποίες θα υπογράψει ο Υπουργός τον Μάιο. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με ψεύτες, και το λέω, και ο κύριος Γεραπετρίτης έχει αποδείξει πόσο καλός ψεύτης είναι, και η κυρία Κεραμέως το έχει αποδείξει, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε με επαγγελματίες ψεύτες, που επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι και τόσο επιτίδη όσο ήταν το παλαιό Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία έχει έτσι μια δυναμία να τα κάνει σωστά. Και άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι το μείζον στο οποίο πρέπει να εστιάσει ο ελληνικός λαός είναι ακριβώς η εξέλιξη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παναγιώτης Παύλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα στο Όσλο. Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα να έχετε και οι ακροατές σας όλοι.